Αθηνών τροχαίο δυστύχημα στην περιοχή της Λάνιας. Διαπιστώθηκε ότι τα αιτία θανάτου του οφείλονταν σε παθολογικούς λόγους και δεν ήταν συνεπία του τροχαίου δυστυχήματος. Φέτος, από την αρχή του χρόνου μέχρι σήμερα, έχουν σημειωθεί 29 θανατηφόρες συγκρούσεις με 29 νεκρούς. Τα δυσάρεστα αυτά στατιστικά στοιχεία καθιστούν απαραίτητη γενική συστράτευση και κινητοποίηση ολόκληρης της κοινωνίας στον αγώνα μας. Στη συγκεκριμένη σύσκεψη που έγινε σήμερα, συμμετείχαν η ηγεσία της αστυνομίας, ο διευθυντής και μέλη της Τροχαίας Αρχηγείου και υπεύθυνοι των επαρχιακών κλάδων Τροχαίας. Ο αρχηγός και η ηγεσία της αστυνομίας θέλουν να εκφράσουν την λύπη, την ανησυχία αλλά και τον προβληματισμό τους, γιατί παρά τις προσπάθειες, τον συντονισμό, τον προγραμματισμό και την πρόβλεψη για την πιθανότητα ύπαρξης αυξημένων κρουσμάτων τροχαίων συγκρούσεων, δεν έγινε δυνατή η πρόληψη που αναμενόταν. Η συνάντηση αυτή έγινε για ανταλλαγή απόψεων, εισηγήσεων αλλά και για προβληματισμό με σκοπό την εξέβραση περαιτέρω βελτιωτικών μέτρων και πρόληψης. Ως αστυνομία, υπογραμμίζουμε τη σημασία να τεθεί σε εφαρμογή το σύστημα φωτοεπισήμασης στο οδικό δίκτυο. Είναι αποδεδειγμένη η διεθνώση συμβολή τέτοιων συστημάτων στη μείωση των τροχαίων συγκρούσεων και στο σύντομο χρονικό διάστημα που εφαρμόστηκε στην Κύπρο, έδρασε ως καταλύτης, περιορίζοντας σχεδόν κατά το ίμιση της συγκρούσης. Επίσης, επανειλημμένα, θέσαμε τις εισηγήσεις μας ενώπιον της πολιτείας για αύξηση των ποινών ως αναγκαίο και αναγκαστικό αποτρεπτικό μέτρο. Με τις υφιστάμενες ρυθμίσεις, παρατηρείται το απογοητευτικό σκηνικό να γίνονται εκατοντάδες ελέγχοι και καταγγελίες με χιλιάδες παραβάσεις και παραβάτες χωρίς αλλαγή νοοτροπίας και συμπεριφοράς. Παράλληλα, η αστυνομία προβαίνει σε εκστρατείες, διαλέξεις, ενημέρωση, διαφώτιση σε σχολεία, στρατόπεδα, οργανωμένα σύνολα, γίνονται τροχονομικοί ελέγχοι και καταγγελίες. Σημειώνεται ότι η αστυνομία βρίσκεται καθημερινά στην πρώτη γραμμή του αγώνα για μείωση των θανατηφόρων οδικών συγκρούσεων, ενεργεί με σχέδιο και κινητοποιεί σημαντικές δυνάμεις και πόρους, ιδιαίτερα την περίοδο των θερινών διακοπών, για να επιτύχει το καλύτερο αποτέλεσμα. Ήδη έχουν ενισχυθεί οι κλάδοι τροχέας με προσωπικό. Σήμερα, κατά τη σημερινή σύσκεψη, έχουν δοθεί οδηγίες από την ηγεσία για ακόμα πιο έντονη παρουσία και τη μέγιστη προτεραιότητα και αυστηρότητα, ιδίως στις παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, που χωρίς καμία αμφιβολία συνιστούν παράγοντες που μπορεί να οδηγήσουν σε σοβαρές ή θανατηφόρες οδικές συγκρούσεις, όπως είναι η υπερβολική ταχύτητα, η οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλης ή εξαρτουσιογόνων ουσιών, η οδήγηση χωρίς κράνος, η χρήση κινητού τηλεφώνου, η οδήγηση χωρίς τη ζώνη ασφαλείας και άλλα. Τα μέλη της αστυνομίας έχουν λάβει εντολές μέσω των υπευθύνων τους να είναι αυστηροί στην επιβολή του νόμου, όσο και αν αυτά τα ζητήματα προκαλούν ορισμένες φορές τη δυσαρέσκεια ή την αντίδραση των οδηγών. Είναι προτιμότερο να δυσαρεστηθούν ορισμένοι παρά να συνεχίζεται από ορισμένους η ανεύθυνη οδήγηση. Στον αγώνα αυτό ζητούμε τη συνεργασία όλων των άμεσα αρμόδιων φορέων και υπηρεσιών, κάτι που θα ζητήσουμε να γίνει εντός των επόμενων ημερών. Η αστυνομία δεν πρέπει να είναι μόνη της σε αυτή την προσπάθεια. Επίσης, έχουν δοθεί οδηγίες για χαρτογράφηση και εντοπισμό προβληματικών σημείων στο οδικό δίκτυο. Δυστυχώς, πολλοί παράγοντες επισέρχονται στην τραγική κατάσταση που επικρατεί στην πατρίδα μας γύρω από τα ζητήματα της οδικής ασφάλειας, με κυριότερα τον ανθρώπινο παράγοντα, δηλαδή την υπεύθυνη οδηγική συμπεριφορά, την αμυντική οδήγηση, τη συνεχή έγνοια για τους κινδύνους που διατρέχει ο καθένας για να αποσοβήσει κατά το δυνατόν την πιθανότητα να γίνει το επόμενο θύμα, σκορπώντας την οδύνη στους δικούς του και σε συνανθρώπους του. Η αστυνομία βρίσκεται επίσης στην προμετωπίδα των προσπαθειών για πρόληψη και ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης. Ηγείται των προσπαθειών στα σχολεία, στα στρατόπεδα και αλλού, όπου είναι εφικτό, ιδίως για την ενημέρωση της νέας γενιάς. Σε κάθε περίπτωση, η προσπάθεια αυτή χρειάζεται να ενδυναμωθεί και να αποκτήσει πιο συνεκτικό χαρακτήρα με τη συμβολή όλων των οργανωμένων φορέων, της πολιτείας, της οικογένειας και της τοπικής κοινωνίας. Η προσπάθεια της αστυνομίας θα συνεχιστεί με όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή της, με απότερο σκοπό την μείωση των θανατηφόρων και σοβαρών δυστυχημάτων στο ελάχιστο. Ιδιαίτερη έκκληση απευθύνουμε προς τους νεαρούς οδηγούς, κατά τη διάρκεια της οδήγησης τους, να συμμορφώνονται με τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Προτρέπουμε τους ίδιους τους γονείς να συμβουλεύουν τα παιδιά τους όταν θα οδηγήσουν, να έχουν πάντα στο μυαλό τους τους κανόνες οδικής ασφάλειας, καθώς και τους συγγενείς
φίλους και γνωστούς των οδηγών όπου είναι δυνατόν να αποτρέψουν τροχαία παρανομία να το πράττουν. Απευθύνουμε έκκληση σε όλους να συνδράμουν στην προσπάθεια της αστυνομίας. Την υιοθέτηση μιας όρημης συνετής και αμυντικής οδηγής συμπεριφοράς που να σέβεται τη δική μας ζωή, τη ζωή των παιδιών μας και τη ζωή των συνανθρώπων μας. Ευχαριστώ. Κύριε Χρήστο, αναφέρετε προηγουμένως ότι θα ζητήσετε, λέει, την πορεία όλων των αρμόδιων φορέων. Μάλιστα, ακούσαμε, λοιπόν, παρακολουθήσαμε τις δηλώσεις που έγιναν στο Αρχηγείο Αστυνομίας σε σχέση με τις αποφάσεις που λήφθηκαν και τις εισηγήσεις σε σχέση με την αποτροπή των τροχαίων δυστυχημάτων. Και πάμε στο επόμενο θέμα. Πραγματοποιήθηκε